τι γίνεται με την ακρίβεια που έχει ξεφύγει και στην ενέργεια και στα προϊόντα, τι αναμένεται να έρθει, Κωστή? Έχουμε εξελίξεις πραγματικά από σήμερα, εσήμερον τα σπουδαία, γιατί θα κάνει ανακοινώσεις και ο Πρωθυπουργός κατά την ολοκλήρωση της συζήτησης και ψήφισης στη Βουλή για τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση. Ξέρουμε αρκετές από τις εισηγήσεις που μέχρι τελευταία στιγμή έχει στα χέρια του Πρωθυπουργός για να ανακοινώσει. Μπορούμε να δούμε λοιπόν και να έχουμε μια πρόγευση τι περίπου περιμένουμε να ακούσουμε. Βεβαίως. Λοιπόν, για τους λογαριασμούς του ρεύματος, περιμένουμε μια επιδότηση που θα συνεχιστεί ή και θα αυξηθεί έως και στα 50 ευρώ το μήνα. Εδώ το πρόβλημα που διαπιστώνεται είναι ότι υπάρχει πρόβλημα στα κριτήρια. Τα εισοδηματικά κριτήρια που θα εφαρμοστούν όχι για το Δεκέμβριο αλλά ή για τον Ιανουάριο ενδεχομένως, αλλά για το 2022 σε μόνιμη βάση θα περιοριστεί η ενίσχυση, θα πηγαίνει με εισοδηματικά κριτήρια. Αλλά τώρα μιλάμε για εισοδηματικά κριτήρια στη χώρα που έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη φοροδιαφυγή σε ΦΠΑ. Άρα για ποια εισοδηματικά κριτήρια ακριβώς μιλάμε, ποιοι θα αποκλειστούν από αυτά? Και βεβαίως υπάρχει και το τεράστιο πρόβλημα των πελατών. Δηλαδή, όταν ένας λογαριασμός γράφει ρεύματος, είναι του πλάντζου ή δεν είναι του πλάντζου? Είναι του προηγούμενου ενοικιαστή? Είναι του μπαμπά του? Είναι του μπάρμπα του? Είναι του οποιοδήποτε? Άρα, όλα τι αυτά θα επιδοτήσει? Υπάρχει και άλλο πρόβλημα με τα εισοδηματικά κριτήρια. Όπου αυτά κρίνονται και επιβάλλονται, το πρόβλημα ξεκινάει από το ότι οι δηλώσεις γίνονται Ιούλιο, Αύγουστο. Ναι, για τα περσινά εισοδήματα. Η ανεξάρτητη αρχή αυτές τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν θα φτάσει το τέλος του χρόνου για να καταλάβει μετά από 2 χρόνια αν τηρεί κάποιο τα εισοδηματικά κριτήρια ή όχι. Δηλαδή μπορεί να έχει εισοδήματα και τώρα να είμαι άνεργο. Τα εισοδήματα του 21. Άρα βρίσκεται ότι το πρώτο ζήτημα είναι αυτό σε σχέση με τα εισοδήματα, σε ποια εισοδήματα μπαίνει. Και τι προβλέπετε, Κωστή? Εκεί περιμένουμε να δούμε πώς θα το λύσουν. Είναι δικό τους πρόβλημα. Ναι, και να βρουν μια βιώσιμη λύση που να αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Η Κομισιόν δεν θέλει πλέον οριζόντιες επιδοτήσεις όπως έγινε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Και ακόμα δεν έχει καλοφανίσει τους λογαριασμούς, αλλά τώρα που αρχίζει και έρχονται, ναι, μπορεί κάποιος να κοιτάξει και να δει την επιδότηση. Άρα λοιπόν περιμένουμε μεγαλύτερη επιδότηση, να δούμε και για ποιους. Αν θα είναι για όλους ή για πιο λίγους. Στους αγρότες, ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης ακόμα. Ήδη ξέρουμε ότι θα υπάρξει επιστροφή ή και μείωση φόρου για το φόρο καυσίμων για τους αγρότες, για το αγροτικό πετρέλαιο. Για το φυσικό αέριο, μεγαλύτερη έκπτωση, αυτό το εξεγγείλει ο Πρωθυπουργός, για τις χρεώσεις διανομής στους λογαριασμούς, δηλαδή μεγαλύτερη έκπτωση. Το θέμα είναι αν θα καλύψει την ακρίβεια όλη αυτή η κίνηση, μια έκπτωση που θα υπερκαλύψει την αύξηση. Mm-hmm. Αυτό μένει να φανεί. Πιθανότατα θα έχουμε και τον αρμόδιο υπουργό εδώ να μας πει τι περιμένει η Κίνα. Η έκπτωση στο φυσικό αέριο είναι γύρω στο 15% και λέγεται ότι μπορεί να πάει στο 30%. Σε ευρώ μπορεί να είναι 50 ευρώ έκπτωση. Ναι. Αλλά οι αυξήσεις μπορεί να είναι και στο 100. Μένει να το δούμε, αν δηλαδή. Να δούμε δηλαδή πόσο πιο βαθιά θα βάλει το χέρι του ο καταναλωτής. Αν ο κύριος Τρέκας, που θα έχουμε λίγο αργότερα εδώ, ο υπουργός μας πει 1 ευρώ, 50 ευρώ, πόσο θα βάλει? Πόσο θα χάσει ένα νοικοκυριό? Έτσι. Αυτό περιμένουμε να το εξηγήσει. Σε ό,τι αφορά τώρα τους επαγγελματίες, τους επιχειρηματίες, να κάνουν διορθώσεις σε σχέση με τις επιστρεπτές. Ακριβώς. Μια μεγάλη ανάσα να μην αρχίσουν να πληρώνουν από τον Ιανουάριο, αλλά τουλάχιστον ένα μήνα ακόμα παράταση, μπορεί και 3 και 6 ενδεχομένως θα το ζητάει η αγορά, να παγώσουν δηλαδή αυτές τις πληρωμές, να μην χρειαστεί να πληρώσουν. Το έχουμε ζητήσει και από το Επαγγελματικό Κοινοβούλιο Αθηνών, τουλάχιστον εξάμηνο και μάλιστα να εξετάσουν και πολύ σοβαρά για μεγαλύτερες εκπτώσεις. Δεδομένου ότι ήταν ένα πρόγραμμα που βοήθησε πολύ τις επιχειρήσεις. Μεγαλύτερες εκπτώσεις όμως, από το Υπουργείο Οικονομικών λέει ψιλοξεχάστε το. Θα δούμε γιατί. Σε βάθος χρόνου οι πληρωμές. Ας ξεμπλοκάρει την αποπληρωμή. Σε σχέση με τις πάγιες δαπάνες. Και να συνεχιστεί και να παραταθεί και για το 2022 το δικαίωμα έκπτωσης από φόρους και από ασφαλιστικές εισφορές. Να πούμε εδώ για τις πάγιες δαπάνες. Είναι το πρόγραμμα που τρέχει, όπου δημιουργείται ένα πιστωτικό υπόλοιπο. Δεδομένου όμως ότι δεν μπαίνει ο Δεκέμβριος με τα μέχρι τώρα δεδομένα, που ο Δεκέμβρης έχει διπλές ασφαλιστικές εισφορές, πάρα πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν καλύψει το πιστωτικό υπόλοιπο που έχει δημιουργηθεί από τα δεδομένα του 2020. Θα χάσουμε μεγαλύτερες ανάγκες. Πρέπει να υπάρξει τουλάχιστον τρίμηνη παράταση.